Κλειστά θα είναι τα δικαστήρια της Πάτρας και όλης της χώρας την 5η 25 Οκτωβρίου, καθώς και εισαγγελίες, τα έμιστα υποθηκοφυλακία και εκτιματολογικά γραφεία λόγω της 24ωρης προειδοποιητικής πανελλαδικής κλαδικής απεργίας των δικαστικών υπαλλήλων. Ο Πρόεδρος των Δικαστικών Υπαλλήλων Νομού Αχαΐας, Βασίλης Μπισμπίκης, ανέφερε ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο προχώρητο. Τα αιτήματά μας είναι καθαρά κλαδικά. Πρώτα-πρώτα είναι θεσμικά. Καταρχήν ξεκινάμε από τις προσλήψεις που έπρεπε ήδη να έχουν γίνει. Εκκρεμούν από το είναι η 1K του 2017. Οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες από το ΑΣΕΠ, πριν όμως δεν ξέρω, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, καμία ενέργεια για την πρόσληψη των συναδέλφων μας, 404 σε όλη την Ελλάδα. Είναι γύρω στους 15 στην Πάτρα. Έχουμε τεράστια κενά στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Ο κύριος Μπισμπίκης σημείωσε ότι υπάρχει έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής τόσο στην Πάτρα όσο και στα πρωτοδικεία όλης της χώρας. Ζητάμε την άμεση αποηχογράφηση και των ποινικών υποθέσεων όπως γίνεται στα πολιτικά δικαστήρια. Τώρα τα οικονομικά, κοιτάξτε, δεν μπορεί μέσα στον ίδιο χώρο να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Υπήρχε ένα επίδομα των ειδικών συνθήκων, γιατί όπως ξέρετε εμείς εργαζόμαστε και τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες, τα απογεύματα. Πλην όμως μετά την περικοπή του μισθού μας στο μισό, κατά 50% στα χρόνια της κρίσης, συνεχίζεται αυτό, αυτή η αφέμαξη του μισθού μας. Και ζητάμε να επανέλθει ένα επίδομα που παίρναμε, το ειδικών συνθήκων, για τις ειδικές συνθήκες που βιώνουν οι δικαστικοί υπάλληλοι. Οι δικαστικοί υπάλληλοι απεργούν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συσσωρευμένα προβλήματά τους που παραμένουν άλυτα, όπως υποστηρίζουν, και διαρκώς διωγγώνονται.